Σάκης. Αμάν ρε Σάκη. Να καλησπερίσουμε Γιώργο, σε παρακαλώ. Τσατάκης. Θα τα πείτε τώρα, θα τα πούμε όλα με τον Ανδρέα Μουτζουρούλια, ο οποίος είναι ο ειδικός, ο εξπερ σε αυτά, μελετητής, αναλυτής των πακιστανικών θεμάτων, εντρυφεί πάρα πολύ καλά, νομίζω όσο ελάχιστη στη χώρα. Καλησπέρα κύριε Μουτζουρούλια, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Εδώ στο μεθοδικό δελτίο με τον Γιώργο Βλάχο και τον Άρη Σπίνο. Να δούμε λοιπόν τι λέει το ρεπορτάζ. Να μην τα πω εγώ, τα ξέρετε καλύτερα εσείς. Τι έχει γίνει λοιπόν στην επίσκεψη του κυρίου Μηταράκη στο Πακιστάν, τώρα είναι στο Μπαγκλαντές για να κάνει ανάλογη συμφωνία ο κύριος Μηταράκης. Τι μας περιμένει κύριε Μουτζουρούλια, τι συμφωνήθηκε εκεί τελικά? Πρώτα απ' όλα να πούμε το εξής, ότι πρώτον άλλη ανακοίνωση η πακιστανική κυβέρνηση στο επίσημο site της και άλλη ανακοίνωση ο κύριος Μηταράκης και η ελληνική κυβέρνηση. Πρώτον, για ποιο λόγο η ελληνική κυβέρνηση κρύβει το τι συμφωνήθηκε στο Πακιστάν? Συγκεκριμένα, η πακιστανική κυβέρνηση ανέφερε ότι η Ελλάδα πρώτα απ' όλα θα παρέχει βίζα διάρκειας 5 ετών, οι Πακιστανοί θα παραμένουν στη χώρα μας 9 μήνες και θα πηγαίνουν για 3 μήνες στο Πακιστάν. Δεύτερον, είπε ότι ο στόχος της Ελλάδας είναι η καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης. Και τρίτον, αυτό που μας έκλειψε η ελληνική κυβέρνηση είναι το εξής. Σε ένα σημείο, στην ανακοίνωση της πακιστανικής κυβέρνησης, λέει ότι θα υπάρχει νομιμοποίηση παράνομων μεταναστών. Το ξαναλέω πάλι, νομιμοποίηση παράνομων μεταναστών. Η ελληνική κυβέρνηση αυτό το ακριβώς. Αυτό είναι το απόσπασμα. Αν μπείτε στον αριθμό 3... Είναι το δημοσίευμα, βέβαια είναι στα πακιστανικά, στα αγγλικά. Αυτά είναι η ανακοίνωση της πακιστανικής κυβέρνησης από το επίσημο site. Στον αριθμό 3 όμως μπορείτε να δείτε, μιλάει για νομιμοποίηση παράνομων μεταναστών. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό, θα νομιμοποιήσουμε όλους όσοι έχουν έρθει παράνομα στην Ελλάδα? Και επίσης ο κ. Μηταράκης είπε ότι υπάρχουν 60.000 μετανάστες Πακιστάνοι στην Ελλάδα νόμιμοι και μη. Τώρα η αριθμή είναι ακόμα μεγαλύτερη. Είναι πάνω από 120.000-150.000 οι Πακιστάνοι στη χώρα μας. Και όπως όλοι γνωρίζουμε, όλοι έχουν έρθει παράνομα στην Ελλάδα. Είναι αδιανόητο να κάνουμε μια συμφωνία με μια χώρα η οποία είναι σύμμαχος της Τουρκίας, με μια χώρα η οποία έχει στείλει πιλότους στην τουρκική πολεμική αεροπορία, με μια χώρα η οποία κάνει διαρκώς ασκήσεις με το τουρκικό ναυτικό στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Είναι αδιανόητες αυτές οι καταστάσεις. Επίσης, νομιμοποιούμε την παράνομη, τις παράνομες ενέργειες των Πακιστανών και ήδη από χθες πολλοί Πακιστανοί στα social media ρωτούσαν πώς θα έρθουμε στην Ελλάδα. Μετά από αυτή τη συμφωνία. Μετά από αυτή τη συμφωνία, διάφοροι χρήστες του Facebook και του Twitter ρωτούσαν στο Facebook και ρωτούσαν παιδιά πότε θα έρθουμε στην Ελλάδα, πώς μπορούμε να έρθουμε στην Ελλάδα. Όπως καταλαβαίνετε, θα έρθουν χιλιάδες από το Πακιστάν στη χώρα μας. Χιλιάδες. Άρα στην ουσία νομιμοποιούμε τις παράνομες δραστηριότητες. Και ας μην γελιόμαστε. Ο κύριος Μηταράκης είπε ότι θέλουμε να καταπολεμήσουμε την παράνομη μετανάστευση. Μα ποια χώρα φέρνει τους μετανάστες στην Ελλάδα? Η Τουρκία. Ποια κυκλώματα από πίσω? Η Τουρκία, οι νησικές υπηρεσίες της Τουρκίας, η ΜΙΤ, αλλά και το Πακιστάν. Υπάρχει συγκεκριμένο σχέδιο από αυτές τις δύο χώρες για να δημιουργήσουν αποτελεσμένα στη χώρα μας και να μας τα αποσταθεροποιήσουν. Όπως κάνουν και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Και τα περιμέναμε ο κ. Μηταράκης, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο Πακιστάν, να αντιδρούσε και να έλεγε στον πρωθυπουργό του Πακιστάν ότι δεν είναι ωραίες εικόνες αυτές που είδαμε το Σάββατο έξω από την ελληνική πρεσβεία. Και όχι μόνο το ακούσαμε αυτό, εμείς νομιμοποιούμε τους Πακιστανούς, νομιμοποιούμε τους μετανάστες. Άρα, να ρωτήσω κάτι, Άγρια Μουτζουρούλια, Γιώργο, δύο λεπτά, μην το ξεχάσω, έχει σημασία. Θα στοιχείο του ρεπορτάζ, αν ισχύει. Θα υπάρχει και απευθείας αεροπορική γραμμή. Αυτό ήθελα να πω. Ήταν ένα πάγιο αίτημα των οργανώσεων που βρίσκονται στην Ελλάδα εδώ και δύο μήνες. Ναι. Το αναφέραμε στο Twitter και σε διάφορα άρθρα. Και επιπλέον η Ελλάδα, επίσημα νέα χθες, δέχτηκε το τοπίο των Πακιστανών και πλέον θα έχουμε απευθείας γραμμή Αθήνα, Ισλαμαμπάδ. Κύριε Μουτζουρούλια, με συγχωρείτε αγαπητέ Αντρέα, αδερφέ, να ρωτήσω το εξής, γιατί προφανώς επειδή είστε γνώστης και ανοιχτών και κλειστών πηγών ενημέρωσης επί αυτού του θέματος, αυτή η υπέρτατη ανοχή και αυτός ο έκδηλος ερωτισμός προς το Πακιστάν αυτής της κυβέρνησης, γιατί εκδηλώνει σε τέτοιο μεγάλο βαθμό?
Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο συμβαίνει. Αυτό που ξέρω όμως είναι ότι δίνουμε πάτημα στους Πακιστανούς και νομοποιούμε τις κινήσεις τους. Προχθές έγινε συγκέντρωση των Πακιστανών έξω από την ειδική πρεσβεία. Το δείξω. Και οι Πακιστάνοι πήραν άδεια γι' αυτό. Ένας πρόεδρος μιας οργάνωσης, δεν θέλω να φέρω το όνομά του, είπε ότι ευχαριστούμε την ελληνική δημοκρατία και την ελληνική αστυνομία που μας έδωσε άδεια για να μιλήσουμε για το Κασμίρ. Δηλαδή στην ουσία προκαλούμε με αυτές τις κινήσεις μια άλλη χώρα, μια σύμμαχο χώρα που θέλουμε να είμαστε σύμμαχοι, την Ινδία. Και ήδη στην Ινδία υπάρχει μεγάλη απογοήτευση με αυτές τις κινήσεις της Ελλάδας. Ενώ υπήρχαν κάποιες συζητήσεις για περαιτέρω συμμαχία, να συσφίξουμε τις σχέσεις μας και για στρατιωτική συνεργασία, πλέον μετά από αυτές τις κινήσεις δεν ξέρω ποια θα είναι η αντίδραση της Ινδίας. Ήδη δημοσιογράφοι και πολλοί συνάδελφοι μου αναφέρουν ότι υπάρχει απογοήτευση. Είναι πραγματικά αδιανόητες κινήσεις και με αυτόν τον τρόπο τι κάνουμε. Ήδη θα δημιουργήσουμε μια μεγάλη πακιστανική κοινότητα, η οποία είναι μουσουλμανική κοινότητα, και θα δημιουργήσουμε μια τεράστια μάζα ανθρώπων, οι οποίοι θα μας προκαλούν και δεν ξέρω στο μέλλον και θα είναι αποτελέσματα. Γιατί ξαναλέω πάλι ότι η συγκεκριμένη κοινότητα είναι φίλια προς κινήτρους στην Τουρκία. Αυτό είναι σημαντικό. Η πακιστανική κοινότητα ή οι Πακιστανοί στην Ελλάδα, κύριε Μουτζουρούλη, αγαπητέ Αντρέα, εκφράζουν μεγάλα οικονομικά συμφέροντα ή όχι, είναι αυτούς που βλέπουμε εμείς που μας κλείνουν τα τζάμια και τους λυπόμαστε. Εκφράζει κάτι άλλο οικονομικά αυτή η κοινότητα στη χώρα μας. Θα σας πω το εξής. Τα τελευταία χρόνια το Ισλαμαμπάντ, το βαθύ κράτος του Πακιστάν και ο στρατός τους έχουν ένα σχέδιο. Έχουν στείλει σε όλη την Ευρώπη και κυρίως στην Ελλάδα, αλλά και στην Γαλλία και στην Ισπανία μετέπειτα, πάρα πολλούς Πακιστανούς. Ποιο το σχέδιό τους? Πρώτον, Πακιστανούς και δεύτερον, αυτοί οι Πακιστανοί στέλνουν εμβάσματα πίσω στο Ισλαμαμπάντ. Με αυτόν τον τρόπο, το Πακιστάν ενισχύει την αμυντική του βιομηχανία. Είναι αυτό που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση με την Τουρκία. Του δίνουν κονδύλια και θα λέγανε να αποτρέψουν τα κείμενα μεταναστών στην Ελλάδα. Και ο Ερντογάν τι κάνει? Ενισχύει την αμυντική του βιομηχανία. Ακριβώς το ίδιο κάνει και το Ισλαμαμπάντ. Κάνει το Πακιστάν. Ναι, υπάρχει σχέδιο και έχουν χρήματα αυτές οι οργανώσεις. Γιατί όπως λέτε, κάνουν πάρα πολλές πορείες. Έχουν οργανώσεις, έχουν site, έχουν. Είναι οργανωμένοι, έχουν μαγαζιά στην Ελλάδα, οπότε ναι, είναι οργανωμένοι και έχουν μεγάλη οικονομική άνεση. Αυτό είναι πιο σημαντικό. Μάλιστα, Γιώργο Βλάχο. Επειδή ρίξατε ευθύνη στο Πακιστάν και στον Ερντογάν, εγώ θέλω να πω ότι την ευθύνη την ρίχνω στον κύριο Μητσοτάκη, στον κύριο Τσίπρα, στον κύριο Μηταράκη, στην κυρία Τασία και σε όλους αυτούς οι οποίοι ανέχονται αυτή την ιστορία και μάλιστα διευκολύνουν αυτή την ιστορία. Για μένα δεν φταίνε οι άλλοι. Για μένα φταίνε οι Έλληνες. Στην ουσία ανοίγουμε την πόρτα για να έρθουν και άλλοι στη χώρα μας. Αυτό κάναμε χθες. Ναι, διότι αγαπητέ μου εδώ στην Ελλάδα έχει δημιουργηθεί μια ελίτ επιχειρηματιών, μικρών και μεσαίων επιχειρηματιών, οι οποίοι ζητούν να έρθουν φτηνά εργατικά χέρια. Τους φέρνουν εδώ πέρα χωρίς ωράριο, χωρίς δικαιώματα, τους δίνουν λίγα λεφτά και έχουν σκλάβους, ουσιαστικά σκλάβους έχουν που τους δουλεύουν και παράγουν προϊόντα για να βγάλουν μεγαλύτερο κέρδος. Δεν τους ενδιαφέρει αν θα απολυθεί ένας οικογενειάρχης Έλληνας. Θέλουν να έχουν δύο σκλάβους να δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ και να κοιμούνται πίσω από ένα μικρό καμαράκι πίσω από την επιχείρηση με ένα κομμάτι ψωμί. Αυτό γίνεται. Σκλαβοπάζαρο γίνεται. Αυτοί οι ρίθανοι ανθρωπιστές κάνουν σκλαβοπάζαρο. Δεν είναι μικείο ανθρωπιστών. Είναι σκλαβοπάζαροι. Και μαζί με αυτό, κύριε Μουτζουρούλια,